Δεν το δάχτυλο, ο καθένα θα ρίξουμε μέσα. Και στου 300. Εγώ ατομικά μιλάω. Θα πάνε να πνιγούν όλοι εδώ που φέρα το κράτο, τίποτα άλλο. Ευθύνονται όλοι, όλοι. Μη και μη. Πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα, το πολιτικό σύστημα, να αλλάξει όλο και του κράτους το σύστημα να αλλάξει όλο. Διαφορετικά δεν γίνεται κράτος. Κυβέρνηση θα έχουμε τελικά. Σκατά, πες τους, σκατά, τίποτα δεν θα έχουμε. Ο Πασόκ δεν βγει, λέω. Δεν ξέρω αν θα κάνει κυβέρνηση ή όχι. Εσείς τι λέτε, βγει για μένα. Ένα ντρέπα. Τον ψηφίσαμε τόσα χρόνια και ένα Κωνσταντινόπουλο πρώτη χρονιά, πέρσι, πρόπερσι, μπορεί να μα δώσει. Ψήφισε το κύριο Κωνσταντινόπουλο μαζί με τον Ρέμπα να πάει δύο δημαρχία στην Κοινουρία γιατί ήταν άγονη γραμμή. Παραφαλάστε τα μέρη. Για να φύγουμε με τα λεφτά του νοματάρχη. Δεν άστρο μέσα. Ούτε βγαίνει καμία, ούτε βλέπω καμία να είναι προχωρήσει ό,τι θα κάνει. Σα έχουν απογοητεύσει. Σα έχουν απογοητεύσει. Μα έχουν απογοητεύσει, βέβαια. Ποιο θα βγει τώρα να κάνει κουμάντα. Είναι κανένα που μπορεί να βγει για να. Να τα βγάλει πέρα. Συγγνώμη, προστάμε ένα άλλο. Πρέπει να γίνει κυβέρνηση, διότι διαφορετικά η χώρα από εδώ που έχει φτάσει θα πατώσει εντελώς. Αν και πρέπει να είναι ήδη πατωμένη. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το θάνατό μας το περιμέναμε, αυτό που συνέβη στη χώρα δεν το περιμέναμε. Οι χειρισμοί των εκάστοτε κυβερνήσεων κτλ. Μας φέρανε στην κατάσταση αυτή. Ακόμα δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα φάρμακά μας. Πάμε και τα πληρώνουμε. Μας κόψανε από τη σύνταξη σχεδόν τα μισά. Τα υπόλοιπα μας λένε φέρτε τα για χαράτσα. Και τα υπόλοιπα, αν μένει και κανένα φράγκο, πάνε στα φάρμακα και μπορούν να περάσουν. Φαίνεται ότι θα γίνει κάποια κυβέρνηση μεταξύ δύο περίπου. Πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος. Οπωσδήποτε. Άμα δεν κυβερνηθεί ο τόπος, χαιρετίσματα. Δεν μας αφήνουν μία δραγμή από τη σύνταξη που προσφέρουν. Μα για όνομα του Θεού, δηλαδή. Τι είναι αυτά. Σου κόβουν τη σύνταξη στη μέση και παρακάτω από τη μέση. Τι πάνε πει. Εδώ που δουλέψαμε, σκοτωθήκαμε, πυλαλήξαμε, να πάρουμε μία δραγμή. Όταν έρθει, εγώ παίρνω πέντε και μου παίρνει τέσσερι, μου αφήνει μία, από εκεί και πέρα δεν θέλω να κάνω. Τι θα γίνει. Όταν πάει να πληρώσει τη ΔΕΗ για να πληρώσει, πάει να πληρώσει γιατί εγώ είμαι και υπάλληλο, είμαι συνταξιούχο στη ΔΕΗ, αλλά δεν έχει σχέση, τα ίδια πληρώνω και εγώ, τα ίδια πληρώνω και οι άλλοι. Δεν έχω τίποτα διαφορά. Ήσαι νωρί ακόμα είναι νωρί. Οι νεότεροι που θα μείνουν εδώ πάνω. Θα μείνουν οι νεότεροι, τι βλέπετε. Πού να πάνε. Πού να πάει ο γιο ο Ρίγο. Εγώ είμαι 88 χρονών. Θα φύγουμε από εδώ. Εμείς οι μεγάλοι θα πει είναι μικροί. Και άμα δεν γίνει τίποτα, άμα θα μείνουν έτσι και είναι το χειρότερο, χαιρετίσματα. Πρέπει να συγκυβερνήσουν, διότι αν δεν συγκυβερνήσουν, τα χάσαμε τα πάντα. Τα έχουμε χάσει ήδη, αλλά θα τα χάσουμε περισσότερο. Δεν θα υπάρχει τίποτα όλα. Χωρίς συνεργασία τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Χρειάζεται συνεργασία τόπος. Και ενότητα. Και ενότητα, βέβαια. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο, εξαρτάται από το αποτέλεσμα καταρχήν των εκλογών. Εγώ βλέπω, εάν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται κυβέρνηση. Αν έρθει πρώτο κόμμα, η γνώμη προσωπική εκφράζω. Αν έρθει ο Σαμαράς θα γίνει. Τον Βάβη τον Τζέγο, Βάβη, στο χωριό, εσύ γνωστός στα τηλεοπτικά κοινά, στα μουσικά κοινά της χώρας. Στο χωριό επισκέπτηκε σήμερα τα τρόπια, όπως καταγωγή σου, δύο λόγια, εκλογές. Έχεις κάνει πολιτικές συζητήσεις, είσαι πολιτικό πρόσωπο, μην το ξεχνάμε αυτό, έχεις απόψεις, έχεις εκφράσει και στη δημόσια. Θέλω να μας πεις τι πρέπει να γίνει, βλέπεις την κατάσταση εδώ στα χωριά, επισκέπτεσαι τον κόσμο. Θεωρώ ότι αυτό που ζούμε σήμερα στην Ελλάδα είναι η κρισιμότερη στιγμή μας από τον εμφύλιο και μετά. Τα φαινόμενα θεωρώ ότι είναι άκρως επικίνδυνα, ειδικά τις τελευταίες μέρες με αυτά που έγιναν και με τις βιαιότητες, τα οποία βέβαια δεν ήταν μόνο αυτό που είδαμε στα κανάλια. Τα τελευταία 2-2,5 χρόνια βλέπουμε συνεχώς ανάλογες βιαιότητες από πάρα πολλούς χώρους. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως και η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια νέων διχασμών. Η άποψή μου είναι ότι κακώς πήγαμε σε δεύτερες εκλογές. Καθώς πήγαμε σε πρώτες εκλογές, κατά την άποψή μου, η Ελλάδα θέλει μια κυβέρνηση να σταθεροποιηθεί. Η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη και στο Ευρώ, γιατί δεν έχει κανένα άλλο λιμάνι. Δεν θα υπάρχει ως χώρα
σαν αυτή τη χώρα που ξέρουμε, να μπορούμε να γίνουμε μια χώρα πιο κοντά στην Αφρική παρά στην Ευρώπη όπως είμαστε. Και θεωρώ ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος των εκλογών, δεν έχει κανένας πολιτικός αρχηγός την πολυτέλεια να μιλάει με όρους κομματικούς και με όρους σαν να είναι ο πλανητάρχης, όπως μιλούν μερικοί, και πρέπει να καθίσουν κάτω και να συνεργαστούν. Και νομίζω ότι ο πολιτικός λαός θα πρέπει να ψηφίσει με ψυχραιμία και σύνεση και να καταλάβει και να του πούνε επιτέλους ποια είναι η αλήθεια στη χώρα. Δεν πιστεύω πια, δεν αντέχει η Ελλάδα για πάλι για τρίτες εκλογές, να τα βρούνε κάπως να γίνει η κυβέρνηση. Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τα κόμματα, γιατί αυτό είναι εδώ πέρα. Αυτό δεν εμπιστεύω. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αυτό για το ευρώ, ο κόσμος φοβάται. Σου λέει αν βγει τι θα κάνει. Εσείς οι γύρωσες εδώ πέρα, κάντε μια δημοσκόπηση, βλέπετε καθημερινά τι λέει ο κόσμος. Από τα μεγάλα κόμματα τα καταδικάζουν, τα δύο μεγάλα πάνε στα πιο μικρά, θα ξαναπάνε στα μεγάλα. Τι συζητούν, αφού τους ψηφίσανε κάτι άλλο, ψηφίσουν κάτι στα καλό. Εγώ δεν ακούω κάτι εδώ, δεν συζητάει ο κόσμος τίποτα, έχει μαζευτεί και δεν λέει τίποτα, δεν μιλάει καθόλου. Έχει πέσει μαρασμός. Μαρασμός έχει πέσει, βέβαια έχει πέσει μαρασμός. Έχει πέσει μαρασμός. Με αυτά που ακούνε και με αυτά που γίνονται, έχει πέσει μαρασμός. Φοβάται ο κόσμος. Τα έξοδα βγαίνουν για εσάς τους επιχειρηματίες. Όχι, δεν βγαίνουν. Πώς να πούνε τα έξοδα. Πώς. Εγώ είμαι 85 χρονών, έχω ψηφίσει πολλάκι. Και όλους. Δεν είμαι... Θα πρέπει να βγει τώρα κυβέρνηση. Για μένα η βγή δεν βγει, μισός και βγει. Ας πάνε οι νέοι να δουλέψουνε και αν δεν έχουν δουλειά οικοδομική ή υπαλληλική, ας πάνε με πρόβατα. Τι να τους κάνω εγώ. Και εγώ με πρόβατα γεννήθηκα, πρόβατα ξεκίνησα από 6 χρονών. Τι να τους κάνω. Κυβέρνηση πρέπει να γίνει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα πέσουμε στην ίδια περίπτωση να έχουμε πάλι ακυβερνησία. Θα πάμε πάλι δηλαδή για επαναληπτικές. Έτσι βλέπω. Εσείς τι άποψη έχετε? Πάει το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει. Έτσι πιστεύω εγώ. Άλλοι θα πάνε, θα έχει και αποχή. Θα έχει και αποχή θα βρουν. Δεν είναι καλή η κυβέρνηση. Οπότε μπορεί να γίνει. Αλλά θα μονιάσουνε. Θα τα βρούνε, γιατί ο καθένας βγαίνει στην τηλεόραση και λέει το είπα εγώ, το είπα ένας. Ναι, όλοι εξυπνάδες έλειπε να ρε θα μονιάσουν να κάνετε εκλογές. Να κάνετε κυβέρνηση. Λοιπόν, από εκεί πέρα τούτο είναι. Λογικά πρέπει. Λογικά. Δεν θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει την κυβερνησία. Πάλι, πρέπει να τα βρούνε. Πάλι, ό,τι θέλουν να κάνουν. Αλλά θέλουν να τα βρούνε. Ναι, οι επιχειρηματίες. Απογοητευμένοι. Έχει έρθει ένας μαρασμός στην περιοχή, στα χωριά. Ναι. Οι νέοι δεν έρχονται, δεν κάθονται. Εσείς οι επιχειρηματίες. Δεν υπάρχουν λεφτά. Ο κόσμος δεν μιλάει καθόλου για αυτά τα πράγματα. Γιατί βλέπει ότι δεν υπάρχει δύση. Όποιος και να βγει, νομίζω δεν θα γίνει κάτι. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά καταρχήν. Έχει πιεστεί πάρα πολύ και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν έχουμε κι εμείς κίνηση στα μαγαζιά μας. Έχει πέσει πολύ η κίνηση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κοιτάξει να επιβιώσει και όχι να βγει να πει καφέ και να πει ποτό. Έχουμε στιμωχθεί πάρα πολύ τα πράγματα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση.